Κυρίες και κύριοι, χαίρετε σας. Καλησπέριζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Τις πρώτες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Επικρατείας και αρμόδιος για τις μεταφορές, Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς η σύμβαση για τον τεχνολογικό εξοπλισμό των ελληνικών σιδηροδρόμων, ενώ τόνισε πως τα τρένα θα ξανακινηθούν με ασφάλεια το συντομότερο δυνατό. Το τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης του σταθμού της Λάρισας λειτουργούσε απόλυτα και αδιαλείπτως. Δεν υπήρξε καμία απολύτως διάρρηξη ή διακοπή της λειτουργίας του κέντρου τηλεδιοίκησης της Λάρισας, το τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας. Άρα υπό αυτήν την έννοια και το μοιραίο βράδυ ήταν αναγκαίο και οφειλόμενο να έχει υπάρξει η αυτόματη χάραξη πορείας πάνω στον πίνακα τηλεειδοποίησης, το οποίο δεν φέρεται να έχει συντελεστεί. Επίσης, υπήρξε, αντιλαμβάνομαι, ακόμη και αν δεν είχαμε αυτή την αυτόματη χάραξη, η οποία εξ ορισμού θα είχε αποτρέψει το δυστύχημα, ένα δεύτερο επίπεδο ασφάλειας ήταν η χειροκίνητη αλλαγή του κλειδιού, η οποία δεν συντελέστηκε με αποτέλεσμα το αμαξοστοιχείο 62 να περιέλθει σε λανθασμένη γραμμή. Και βεβαίως ένα τρίτο επίπεδο, το οποίο πάλι συνδέεται με την τηλεδιοίκηση, ότι θα έπρεπε, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, να είχε υπάρξει παρακολούθηση πάνω στον πίνακα ελέγχου, τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου του σταθμού της Λάρισας, εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την αποχώρηση της αμαξοστοιχίας από το σταθμό της Λάρισας, και για μία απόσταση 5,5 χιλιόμετρων, όταν και φαίνεται πάνω στον πίνακα η πορεία του τρένου, εάν είχε υπάρξει η παρακολούθηση πάνω στον πίνακα μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, θα είχε απαφευχθεί το μοιραίο, διότι θα προέκυπτε χωρίς καμία απολύτως δυσκολία η μετάπτωση της αμαξοστοιχίας στην εσφαλμένη γραμμή. Και βεβαίως, πέρα από τα τρία αυτά επίπεδα του πρωτοκόλλου που όφιλε να είχε τηρηθεί, υπάρχει και το ζήτημα του ότι η αμαξοστοιχία περιήλθε σε εσφαλμένη γραμμή χωρίς να έχει υπάρξει και η αντίδραση εκ μέρους της ίδιας της αμαξοστοιχίας, έτσι ώστε να κινηθεί ένα σύστημα προειδοποίησης που θα απέτρεπε το μοιραίο. Πέρα από το ζήτημα του ανθρώπινου λάθους και ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων ηλεκτρονικής αναβάθμισης των συστημάτων, το οποίο θα είχε αποτρέψει το συμβάν. Αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα στο ζήτημα αυτό ο Πρωθυπουργός. Πέρα και πάνω από το ανθρώπινο λάθος, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που θα απέτρεπαν πιθανότατα το μοιραίο. Και η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, θυμίζω ότι στο τέλος του Ιανουαρίου του 2023 ψηφίστηκε ένα ολόκληρο νομοθετικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά, θα ενεργοποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κι εγώ τελώς ένα σοκ για τα ζητήματα αυτά. Πόσο πολύ κατανοώ το συλλογικό πόνο που έχει προκαλέσει στην κοινωνία το συγκεκριμένο δυστύχημα για τον άδικο χαρακτήρα του, για τη σκέψη ότι σε μια τέτοια εποχή που η τεχνολογία βρίσκεται στο απόγειό της, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, δυστυχώς να γινόμαστε όλοι μάρτυρες καταστάσεων που δεν συνάδουν με τη σημερινή εποχή. Ο άδικος χαμός των ανθρώπων θα μας συνοδεύει πάντα. Κατανοώ και το θυμό των ανθρώπων. Κατανοώ τις αντιδράσεις. Είναι πάρα πολύ εύλογες οι αντιδράσεις αυτές. Θέλω απλώς να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες, ότι σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και ειδικά σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, θα παραμείνω στην θέση αυτή με ένα καθήκον το οποίο αντιλαμβάνομαι ως ιερό, να έρθουν απολύτως στην επιφάνεια, πλήρως, διαφανώς, με λογοδοσία τακτική, να έρθουν στην επιφάνεια τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφή, όποια και αν είναι αυτά, κάνοντας και την κριτική τη δική μας, για το τι ενδεχομένως δεν πράξαμε ενώσο οφείλαμε, και ότι η έρευνα αυτή θα πάει μέχρι τέλους. Και στο πλαίσιο αυτό θα δρομολογηθούν και όλες οι δράσεις
για την αναβάθμιση των συστημάτων που αφορούν τη λειτουργία του σιδηροδρόμου. Τώρα να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα. Αναμενόμενη συνέντευξη. Να σου πω και κάτι. Αναμενόμενα και αυτά που υπόθηκαν. Εντάξει, αναμενόμενα. Τώρα, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε ουσιαστικά την πρώτη του παρουσία ως νέος υπουργός μεταφορών, αρμόδιος για τη διερεύνηση του ζητήματος του δυστυχήματος, τέλος πάντων, στα Τέμπη. Είπε αυτά που ανέφερες και εσύ λίγο πριν, τα έχουμε δει. Μίλησε και για ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκάλυψη, η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει καμία συγκάλυψη και δεν θα επιδιώξει κανένας είδους ανούσια κομματική αντιπαράθεση. Εξέφρασε την οδύνη και το σπαραγμό του για τα όσα συνέβησαν στα Τέμπη και βεβαίως τόνισε πως γίνεται, είπε ότι αν είχαμε σύστημα τηλεδιοίκηση στη χώρα δεν θα είχε συμβεί το δυστύχημα. Μας είπε κάτι που δεν ξέραμε. Εντάξει. Οι συνεντεύξεις τύπου γίνονται για να φωτίσουμε κάτι, να δώσουμε μια είδηση. Ερωτήθηκε ο κ. Γεραπετρίτης για διάφορα από τους συναδρέφους. Υπήρχαν πλημέλειες στην ανθρώπινη διαχείριση, λέει εδώ ο κύριος Γεραπετρίτης, μίλησε για ενίσχυση του προσωπικού στα σταθμαρχεία. Μάλλον θα υπάρχουν δύο σταθμάρχες πλέον και όχι ένας. Είναι αυτό που συζητήθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή, ωραία, βάζαμε έναν άνθρωπο εκεί με τα χειροκίνητα ζητήματα. Αν πάθαινε κάτι, τι γινότανε. Πιθανόν να λυθεί και αυτό το ζήτημα. Και βεβαίως είπε ότι ο σιδηρόδρομος θα λειτουργήσει η επανεκκίνηση θα γίνει μόνο υπό όρους απόλυτης ασφάλειας, μάλλον προς το τέλος αυτού του μήνα, ή όσο το δυνατόν σύντομότερο τέλος πάντων, μάλλον προς το τέλος αυτού του μήνα. Δεν θα ξεκινήσει τρένο χωρίς τις πρώτες δικλείδες ασφαλείας, ενώ τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους για μείωση σειρμών, δρομολογίων ή σταθμών και ό,τι άλλο χρειάζεται και εκπαίδευση του προσωπικού. Αύριο ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει και σημαίνοντα ρόλο στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα ανακοινωθούν κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις, ενέργειες, δεν ξέρω τι ακριβώς θα είναι αυτά, θα τα δούμε σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο που αλλιώς είχε οργανωθεί για την προηγούμενη εβδομάδα, θυμίζω. Αλλιώς κατέληξε με την παράταση που έχει και υπό το βάρος προφανώς και των όσων γίνονται στη χώρα. Τις διαδηλώσεις που θα δούμε εκεί παρακάτω, που είναι το πρώτο ζήτημα της επικαιρότητας, σαφώς. Ναι, να κλείσουμε τη συνέντευξη, Γεραπετρίτη. Εγώ δεν έγινα σε τίποτα σοφότερη. Εντάξει, δεν υπήρχε καμία είδηση, δεν υπήρχε τίποτα που δεν περίμενα εκ των προτέρων να το ακούσω. Προσωπική άποψη, αν θέλετε, δεν ξέρω σε τι είναι ο σοφότερος εσύ. Ας γίνουν αυτά που περιμένει, που πρέπει μάλλον να γίνουν για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων της χώρας, αρχικώς και για τις υπόλοιπες μεταφορές. Και βλέπουμε. Λοιπόν, αναφέρεται. Και βεβαίως, ναι, συγγνώμη, η απόδοση των ευθυνών εκεί που υπάρχουν είναι πραγματικά έτσι. Να διερευνηθεί σε βάθος, γιατί καταλήξαμε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών που στήριξε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Επειδή δεν λειτουργούσε το σύστημα. Να διερευνηθεί ποιοι ευθύνονται επειδή δεν λειτουργούσε το σύστημα. Okay. Yeah. Συγκεντρώσεις γίνονται παντού. Έγινε και στην Κοζάνη σήμερα. Ναι. Η οποία πραγματικά ήταν μεγαλειώδης. Ήταν από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουμε δει. Είχε πολύ διαφημιστεί. Εγώ προσωπικά έλαμβανα 4-5 mail. Χρήστο, μπορείς να βάλεις πλάνο να λίγο βλέπουμε. Λίγο voice-over να τα δούμε και μετά θα δούμε και τις δηλώσεις κτλ. Ήταν από τις πιο μεγάλες συγκεντρώσεις που έχουμε δει. Συμμετείχαν μαθητές, φοιτητές, συλλογικότητες, φορείς, ήτανε καλά οργανωμένοι. Δεν θυμάμαι να έχουμε δει έτσι τόσο μεγάλες επαλμόκες σε κίνηση, συγκέντρωση στο παρελθόν ή τέλος πάντων στο πρόσφατο παρελθόν. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, δεν ξέρω, ίσως και λίγο παραπάνω, δεν υπάρχει τέτοια συγκέντρωση στην Κοζάνη ξανά. Αυτό που συζητούσαμε το τελευταίο διάστημα και με την προηγούμενη συγκέντρωση της περασμένης Παρασκευής, αν δεν κάνω λάθος, είναι αν μόνο η συγκέντρωση για το Μαμάτσιο νοσοκομείο, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, το 16-17, αν θυμάμαι καλά, ήταν ανάλογης, ανάλογης συμμετοχής. Νομίζω ότι το σημερινή, εγώ όσο και αν προσπαθήσω να βρω, δεν μπορώ να βρω μεγαλύτερη συμμετοχή από αυτήν. Σε αυτό ακριβώς το σημείο. Αυτό το σημείο είναι η πλατεία Ελευθερίας, λέγεται εδώ προς το τέλος του πεζοδρόμου, από την άλλη πλευρά, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Αυτό το ποτάμι κόσμου που έρχεται δεν τελειώνει εύκολα.
σε ένα βίντεο που έγραφα εγώ, θυμάμαι ότι πέρασαν περίπου 7,5 με 8 λεπτά για να κατεβεί όλος αυτός ο κόσμος και να περάσει. Πού πάει τώρα αυτή η πορεία, ζεσαι? Αυτή η πορεία έκανε όλη την πλατεία, όλο τον πεζόδρομο, γύρισε για να βρεθεί στην Παύλου Μελά ξανά και να κατεβεί από την πλατεία Λασάνη, την Γητιά, τη γειτονιά της Γητιάς, και να κατεβεί προς τον σιδηροδρομικό σταθμό που κατέληξε. Θα πούμε και τι έχει γίνει εδώ. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι αυτή η συγκέντρωση είναι συγκέντρωση νεολαίας, κυρίως. Εννοώ ο μεγαλύτερος όγκος. Και σωστά οι οργανωτές, που θα πούμε και ποιοι ήταν οι οργανωτές, γιατί αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα, τα είδαμε και με τα μάτια μας, όχι δεν τα ξέραμε, αλλά πρέπει να τα πούμε. Για να τα πούμε όλα, στην κορυφή έχουν μπει οι μαθητές, μετά έχουν μπει οι φοιτητές και μετά οι υπόλοιποι. Αυτή λοιπόν η συγκέντρωση σήμερα είναι τόσο μεγάλη διότι οι μαθητές ήταν εκεί, πρώτον, από πολλά σχολεία της πόλης, δεν ξέρω αν όλα ή και μαζικά, μπορώ να πω, 80-90. Δεν είναι κάτι οργανωμένο, εντάξει, πήγαν όσοι ήθελαν να πάνε. Ναι, εντάξει, έγινε, κοίταξε, μία, όχι κινητοποίηση. Μια ενημέρωση και μία. Έστειλαν ένα έγγραφο σε όλα τα γυμνάσια τουλάχιστον. Έχω εικόνα. Ναι, και κάτι άλλα πράγματα έγιναν σήμερα. Τέλος πάντων, εγώ ενημέρωση θα το πω. Έβγαλε τα παιδιά στους δρόμους. Έτσι. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου ήταν εκεί, όχι όλοι, ήταν εκεί. Έτσι και από πίσω εργαζόμενοι, φορείς, στελέχη κομμάτων και προφανώς και απλοί πολίτες. Έτσι. Η νεολαία όμως ήταν αυτή που έδωσε τον παλμό. Και αυτές οι συγκεντρώσεις γίνονται επειδή το ζήτημα είναι ένα ζήτημα νεολαίας. Είναι ξεκάθαρο η ευαισθητοποίηση που υπήρχε, διότι μέσα σε αυτό το τρένο, στους νεκρούς, οι περισσότεροι ήταν φοιτητές, νέα παιδιά κλπ. Έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της κοινωνίας μας. Η οργάνωση όλη αυτή τη συγκέντρωση ανήκει στο ΚΚΕ. Ξεκάθαρα, δεδομένα. Δεν γράφετε σε καμιά θέση. Αποδεδειγμένα. Εντάξει, σε καμιά θέση. Το ξαναλέω λοιπόν ότι η οργάνωση αυτής της συγκέντρωσης και όλο το οργανωτικό ζήτημα της σημερινής συγκέντρωσης, το οργανωτικό ζήτημα, προσέξτε τι λέω, ανήκει στο ΚΚΕ. Οργανωμένα, συντονισμένα και μόνο όπως το ΚΚΕ ξέρει να κάνει. Και στα πανό και στα συνθήματα, και τα συνθήματα έχουν μεγάλη σημασία. Και στα ηχητικά και στο από πού θα πάνε οι πορείες και στον έλεγχο που θα στηθούν τα μπλοκ των μαθητών κλπ. Είναι όλα από στελέχη του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ σήμερα μπορεί να επέρεται και να δέχεται, να αξίζει τα συγχαρητήρια. Τέλος πάντων, για το ότι μπορεί να οργανώνει τέτοια πράγματα. Οι άλλοι από πίσω, είναι προφανές ότι όλοι αυτοί εδώ που βλέπετε ο κόσμος δεν κουκουέ, έτσι, δεν λέω αυτό, είπα, η οργάνωση αυτής της κατάστασης ανήκει στο κουκουέ και στα σωματεία του και στα στελέχη του που είχαν και την υψηλή εποπτεία όλης της οργανωτικής κατάστασης σήμερα. Από εκεί και πέρα, τι να σώσεις. Όχι, δεν θέλω να σώσω κάτι. Λέω ότι όσοι φοιτητές, όσοι απλοί πολίτες και όσοι μαθητές βρέθηκαν εκεί. Δεν είπα εγώ αυτό. Πήγαν. Κάτσε να τελειώσω. Ξέρω τι θα πεις. Ούτε δεν το πάω. Πήγαν γιατί το μήνυμα ήταν αυτό που ήταν. Γιατί η αφορμή δυστυχώς ήταν αυτή που ήταν. Ναι, προφανώς. Ποτέ και σε καμία φύσα και σε καμία πρόσκληση που εμείς έχουμε λάβει, έχω τουλάχιστον προσωπικά, δεν υπογράφονταν από το ΚΚΕ. Έξυπνα δεν υπογράφονταν από το ΚΚΕ, αλλά όλα έχουν σταλεί από σωματεία του ΚΚΕ. Όλα. Αλλά επειδή τέλος πάντων 20 τόσα χρόνια λίγο πολύ γνωριζόμαστε και ξέρουμε και το πόσο καλά ξέρει το ΚΚΕ να οργανώνει τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Ναι, φαίνονταν, ήταν ξεκάθαρο. Ναι. Δεν λέμε κάτι. Όχι. Δεν λέμε ότι κακό. Την καταγραφή κάνουμε. Μα καταρχήν δεν λέμε, α, γιατί το έκανε το ΚΚΕ. Αν δεν το έκανε το ΚΚΕ, δεν το έκανε κανείς από την αλήθεια. Έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω πόση αυτόρμητη διάθεση υπήρχε από συλλογικότητες ή από μαθητές κλπ. Για να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Άρα, πρώτον το λέμε για καλό, γιατί έχετε και μία διάθεση έτσι λίγο να τα παίρνετε όλα. Δεν με ενδιαφέρει, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Το έχουμε αποδείξει. Η καταγραφή της αλήθειας είναι δεδομένη. Το έχουμε αποδείξει το πόσο μας ενδιαφέρει. Για να μην παρεξηγηθούμε όμως, αυτό που λέμε, γιατί σίγουρα θα παρεξηγηθούμε για άλλη μια φορά, όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκέντρωση δεν είναι απαραίτητα ΚΚΕ. Όχι, δεν είναι ΚΚΕ. Όχι, δεν είναι απαραίτητα. Ωραία, δεν είναι ΚΚΕ. Να είναι ξεκάθαρο και να καταγραφεί. Ναι, φυσικά. Και καταρχήν, για να μην άλλοι
περίεργοι που μας αγαπάνε πολύ σκεφτούν ότι προσπαθούμε να μειώσουμε τον παλμό της συγκεκριμένης συγκέντρωσης. Προφανώς δεν θα μπορέσει να μας το χρεώσει κανένας αυτό, γιατί ειδικά ο τηλεοπτικός σταθμός Top Channel ήταν μοναδικός που κάλυψε επί 2 ώρες όλη τη συγκέντρωση. Όλη τη συγκέντρωση από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα δείξουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ, έτσι. Όλη τη συγκέντρωση λοιπόν ήταν ο μόνος τηλεοπτικός σταθμός που την κάλυψε. Συνεχίζω και λέω ότι ξεκινήσαμε με το μεγάλο παλμό και με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών. Άλλο ποιος την οργάνωσε αυτή την ιστορία. Και προφανώς δεν θα μπορούσαν να την οργανώσουν άλλα κόμματα τα οποία ενδεχομένως. Δεν το έχουν με τους δρόμους. Όχι, παίρνει, θα πω κάτι άλλο. Ενδεχομένως λοξοκοιτάνε στην άντληση ψήφων ή ό,τι θες άλλο πες, από αυτήν την ιστορία που έχει κλονίσει προφανώς και την πολιτική ζωή του τόπου. Και κινεί όλες τις πολιτικές εξελίξεις όπως έχουμε πει και τις έχει πάει παραπίσω. Εκεί λοιπόν ήταν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υποψήφοι βουλευτές. Στη συγκέντρωση λες. Ναι. Και έκανα στην πρώτη σειρά. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να την κάνει. Για να τα λέμε όλα. Ναι. Πήγαν εκεί, πολύ καλώς πήγαν, δεν είπα εγώ όχι. Έπιασαν το πρώτο στασίδι, αλλά κόμπιασαν και κάπου. Διότι τα συνθήματα ήταν συγκεκριμένα. Και ήταν γραμμένα από συγκεκριμένο κομματικό φορέα που δεν καταλαβαίνει αν ποιος είναι στην κυβέρνηση απλά. Θυμάται ποιοι έχουν διατελέσει τις κυβερνήσεις. Ας πούμε, ένα σύνθημα έλεγε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, το αν δεν θυμάμαι κάτι και κάτι. Έρχεται τις ευθύνες. Όλοι μέσα πάντως. Ναι. Εκεί λοιπόν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κομπιάζουν και να κοιτιούνται μεταξύ του. Είναι αυτό που λέμε πάμε για μαλλί και βγαίνουμε κουρεμένοι. Όντως βγήκαν κουρεμένοι. Εντάξει, του είδα ότι δεν ένιωθαν και πολύ καλά και μουρμούριζαν κιόλα όταν έγιναν αυτά τα συνθήματα. Mm-hmm. Αλλά προφανώς κανένα δεν τόλμησε να πάρει το μικρόφωνο μπροστά να πει κάτι, γιατί δεν σήκωνε και το κλίμα τώρα σε τέτοιες διαδικασίες. Πιο πίσω ήταν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πιο διακριτικά θα έλεγα. Ήταν διάφοροι και από την τοπική οργάνωση και την κυρία Ζεμπιλιάδου κάπου και τον κύριο Κουλόπουλο είδα και την Ομαρχιακή Επιτροπή είδα και τον κύριο Ζαρογιάννη που είναι υποψήφιο βουλευτή τον είδα. Και τον κύριο Μαλούτα είδα κάπου να κατεβαίνει αυτό στη συγκέντρωση τουλάχιστον στην πλατεία, δεν τον είδα στην πορεία. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμο, έτσι. Δεν μπορώ να πω εγώ πόσα άτομα ήταν, δεν ξέρω, να μετρήσω, μετρήστε τα, δεν είναι. Είναι όμως από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει, για να μην πω η μεγαλύτερη, τον τελευταίο εδώ και μπράβο σε όσους πήγαν εκεί. Είναι προφανές, το ξαναλέω ακόμα μια φορά, ότι η νεολαία έδωσε τον παλμό. Εδώ είναι κάποια συνθήματα που γράφτηκαν στο χώρο του πρώην ΟΣΕ. Δεν θα πω για το ύφος του συνθήματος, δεν θα σχολιάσω αυτό. Θα πω ότι είναι καλό να μην. Τώρα δεν χρειάζεται. Και αυτή η κόκκινη μπογιά εκεί, εντάξει. Αυτό. Όχι, η κόκκινη μπογιά. Αυτό πιο νορμάλ. Αυτό είναι εντάξει, πιο συμβολικό. Αυτό το δολοφόνι δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, δεν ενοχλεί καμιά τέτοια εδώ. Δεν, αυτό ήταν ένα συμβολικό κλείσιμο, αν θες, της όλης διαδικασίας. Υπάρχει και ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχει γράψει ένας φοιτητής εκεί. Και... Αν έχει τελειώσει, μπορούμε να δούμε το ρεπορτάζ αναλυτικά, να ακούσουμε και το τραγούδι, να δούμε και κάποιες δηλώσεις κτλ. Πάμε. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς. Βράζουμε από οργή για το πώς είναι δυνατόν το 2023 να συμβαίνει ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Ως εδώ πρέπει να ακουστεί η αλήθεια. Κέρδη βαμμένα στον φοιτητών το αίμα. Για το έγκλημα αυτό υπάρχουν ένοχοι. Κυβερνήσεις, κράτος, ο επιχειρηματικός όμιλος της Hellenic Train. Όλοι αυτοί που λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή ως κόστος όταν γεμίζουν με εκατομμύρια τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Νέοι και νέες, η οργή που νιώθει ο λαός της χώρας μας μετά το έγκλημα που σημειώθηκε στα Τέμπη και οι τεράστιες συγκεντρώσεις εργαζομένων και νεολαίας από άκρη σε άκρη της Ελλάδας ανοίγουν το δρόμο για κλιμάκωση του αγώνα ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες στους πραγματικούς υπεύθυνους για τους δεκάδες νεκρούς νέους συνανθρώπους μας. Το ποτέ ξανά που όλοι λέμε για να γίνει πράξη πρέπει να αναδειχθεί η αιτία της καταστροφής. Είναι ξεκάθαρο ότι το κέρδος σκοτώνει. Ήτανε μια στεγνή δολοφονία. Όλοι οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι φοιτητές αλλά και όλος ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί. Είναι καθήκον όλων μας. Νιώθει ο καθένας μας διαφορετικά για όλο αυτό. Μας έχει αγγίξει όλους, δεν πρέπει να συγκαλυφθεί. 20 χρόνια τα είχαμε, αλλά ντράπηκε και η ντροπή. Η μαθητική κοινότητα δεν θα σταματήσει τους αγώνες της, αλλά ούτε και όλος ο λαός.
μέχρι να δικαιωθούν οι οικογένειες αλλά και οι νεκροί μας. Μαθητές, εργαζόμενοι και γονείς, η μεγαλειώδη σημερινή κινητοποίηση δείχνει ότι ο πόνος, η θλίψη από το θλιβερό αυτό έγκλημα που έγινε στα Τέμπη γίνονται ένα με την οργή και την αγανάκτηση. Αυτό το συμβάν είναι έγκλημα γιατί όλοι γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα. Φωνάζουμε ότι δεν θα ξεχαστεί, ότι οι νεκροί συμφοιτητές μας είναι σήμερα εδώ μαζί μας, στη μνήμη μας. Αυτό δηλώνουμε σήμερα, καθώς η σκέψη μας συναντιέται με τον πόνο κάθε μάνας. Σήμερα, 8 Μάρτη, συναντιόμαστε όλος ο λαός για να διεκδικήσουμε να τιμηθούν οι νεκροί μας όπως τους αρμόζει. Αντίστοιχες εικόνες θα δούμε και σε άλλες πόλεις, όπως για παράδειγμα στα Γρεβενά. Και στα Γρεβενά η συγκέντρωση λέγεται. Επίσης είχε πολύ κόσμο. Ναι, θα δούμε τις εικόνες και εκεί λέγεται ότι είναι μία από τις πολύ, πολύ καλές συγκεντρώσεις. Βλέπετε εδώ και πάλι ποιοι πρωταγωνιστούν. Προφανώς μαθητές, έτσι, νεολαία. Βλέπω πάρα πολλούς μαθητές. Βλέπεις εδώ το πλάνο είναι πολύ ωραίο και έχει μαθητές. Νομίζω ότι αυτές οι συγκεντρώσεις δεν στηρίζονται αλλιώς. Δεν μπορούν να, είναι, να έχουν τόσο παλμό και να κρατιόνται, να έχουν τόσο κόσμο αν δεν είναι οι μαθητές εκεί. Αυτοί ουσιαστικά τραβάνε το κουπί, να το πω, αυτών των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι διαδηλώσεις. Κοιτάξτε, τώρα άμα εξακολουθήσουν αυτές τις διαδηλώσεις την ίδια μορφή, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ξεφτύσουν κιόλας. Δεν έχω ακούσει κάτι. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ, έτσι όπως εξελίχθηκε, θέλω να πω, την κοινωνία και την νεολαία, δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να εξελιχθεί. Παρατηρούμε σε πολλές πόλεις, αυτό που έγινε σήμερα σε πολλές πόλεις, αν όχι σε όλες της χώρας, είναι συγκλονιστικό. Οι εικόνες που υπάρχουν από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα και μικρότερες πόλεις δείχνουν εικόνες ανάλογες. Εδώ λοιπόν είναι στην Τολεμαΐδα μια πιο μικρότερη ένταση και παλμού συγκέντρωση, αλλά και πάλι εδώ με τους μαθητές να βγαίνουν στους δρόμους. Και θα πάμε και στο Αμίντεο. Χρήστο, δείξε Αμίντεο τώρα, όπου εδώ. Το Αμίντεο είναι μια πόλη που έχει σιδηρόδρομο ακόμα. Έχει σιδηρόδρομο, τέλος πάντων, κατά μία έννοια. Και έγινε εκεί στη σταδρομική γραμμή έγινε μια συμβολική διαμαρτυρία νέων παιδιών και ανθρώπων και φορέων και πολιτών του Αμιντέου. Όλη η Ελλάδα λοιπόν σήμερα συμμετείχε σε αυτή τη διαμαρτυρία, ας την πούμε. Όπως λέγαμε και χθες με τον Παναγιώτη, είναι μια και είπαμε και στην αρχή του δελτίου, είναι μια κατάσταση η οποία δρομολογεί άλλα ζητήματα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Νομίζω ότι πλέον είναι δεδομένο ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν σε 9 Απριλίου, ενδεχομένως να μην γίνουν και εντός του Απριλίου. Να διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη. Όλοι προβλέψεις κάνουμε τώρα, ναι. Κάτι παραπάνω από πρόβλεψη, αλλιώς δεν θα το λέγαμε. Για πες. Άμα σε λένε Κωνσταντίνο ή Ελένη,
Ναι, εντάξει. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα γιορτάσει έτσι άνετα. Η λογική είναι αυτή, η ημερομηνία που δείχνουν όλοι είναι 21 Μαΐου. Αλλά, εντάξει. Έχω ξαναπεί ότι... Δεν ξέρω αν στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο όχι, κάτι νομίζω, θα αρχίσει να διαφαίνεται. Εγώ νομίζω πως όχι. Ίσα-ίσα θα νομίζω έχει σβήσει αυτή η ιστορία. Έτσι. Νομίζω πως όλο αυτό το πάμε σε εκλογές, δεν το λέμε αλλά το δείχνουμε κτλ. Έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και πολύ καλά έκανε. Λυπάμαι πάρα πολύ που έπρεπε να συμβεί αυτό. Ούτε καν το συγκρίνω, ούτε το βάζω στην ίδια πρόταση. Αλλά για όλους εκείνους που ενδιαφέρονται και ρωτούν κτλ. Ναι, πάνε πολύ πιο πίσω οι εκλογές. Πάρα πολύ πίσω. Πολύ πιο πίσω. Ένα μήνα σίγουρα πιο πίσω. 1,5. Από εκεί και πέρα, ελάχιστα μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, γιατί κανείς δεν συνήλθε από την τραγωδία. Λοιπόν, να δούμε μία δήλωση του Δημάρχου Κοζάνης, του κ. Μαλούτα, με αφορμή την ψήφιση, την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου. Νομίζω πως δεν υπάρχει αντίρρηση πως θα ψηφιστεί κιόλας. Η κατάργηση του νόμου της μετεγκατάστασης. Της ακρινής. Mm-hmm. Ποια άλλη, δεν είναι άλλη εκκρεμότητα. Ναι, ο κ. Μαλούτας λέει πως αυτό θα είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Δεν αμφιβάλλω ότι θα ψηφιστεί. Εμείς είχαμε πει ως Δημοτικό Συμβούλιο πάντως ότι και ως Δημοτική Αρχή ότι θα σεβαστούμε απολύτως την κατάθεση γνώμης των ακρινιωτών. Και αυτή ήταν η μετεγκατάσταση. Ναι. Το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα και στο νομικό επίπεδο θα πρέπει να το διερευνήσουμε και πάλι θα κάνουμε ό,τι μας υποδεικνύουν οι ακρινιώτες. Να δούμε τη δήλωση. Είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Είναι μια δυσμενής εξέλιξη γιατί έγκαιρα και πριν βγουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του άτυπου δημοψηφίσματος το οποίο έγινε στην Ακρίνη, αυτό που είχαμε δηλώσει καθαρά ήταν το ότι ο Δήμος θα στηρίξει όποια είναι η επιλογή των κατοίκων της Ακρίνης. Βεβαίως, επίσης ήταν γνωστό το ότι ποια ήταν η βούληση της κυβέρνησης. Έτσι. Η κυβέρνηση είδε από το καλοκαίρι, τέλος του καλοκαιριού, είχε διατυπώσει μια εναλλακτική πρόταση με την κατάσταση της Ακρινής, η οποία μπήκε, εν πάση περιπτώσει, και σαν αντιπαράθεση με την κατάσταση στο ζήτημα της καθολικής ψηφοφορίας. Η κυβέρνηση έκανε τελικά την επιλογή να φέρει σε αυτό το νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή, να φέρει αυτήν τη ρύθμιση με την οποία καταργείται η νομοθετική πρόβλεψη της μετεγκατάστασης από το 2011. Υπάρχει τρόπος ο Δήμος να αντιδράσει. Θεωρείται δεδομένο ότι η ψηφοφορία θα περάσει, οπότε η κατάργηση θα επέλθει. Ποια είναι η εναλλακτική που έχει ο Δήμος να προτείνει στους κατοίκους Ακρινής, οι οποίοι εκφράστηκαν υπέρ της Ακρινής πολύ πρόσφατα. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το αναλύσω με την έννοια να αναλύσω πώς αντιδράει ο Δήμος σε ένα νόμο ψηφισμένο και τι περιθώρια έχει προσφυγών, ενστάσεων ή άλλου είδους διαδικασιών. Αυτό είναι περισσότερο νομικά θέματα, αν και εφόσον ψηφιστεί ο νόμος που φαίνεται έτσι, ότι θα πάρει την ψήφο της Βουλής, δεδομένου το ότι και από άλλες πλευρές και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είχε ταχθεί υπέρ της μετεγκατάστασης. Έτσι, θυμίζω το ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν είχε επισκεφθεί τον Άγιο Δημήτριο, γειτονικό χωριό στην Ακρινή, και είχε ρωτηθεί σε σχέση με το εναλλακτικό σχέδιο, είπε να το δούμε, να το συζητήσουμε. Κάπως έτσι. Συνεπώς, ας ολοκληρωθεί η διαδικασία στη Βουλή και από εκεί και πέρα θα δούμε τι περιθώρια αντίδρασης υπάρχουν, να τα συζητήσουμε, γιατί είναι βέβαιο ότι υπάρχουν περισσότερων ειδικοί εμού για να μας εξηγήσουν το τι μπορούμε και το τι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, ο κ. Μαλούτας δεν έχει... Δεν χαίρει και εκτίμησης πολύ από αυτούς που είναι υπέρμαχοι της μετεγκατάστασης, στην Ακρινή εννοώ, θεωρώντας τον ότι στήριξε το εναλλακτικό σχέδιο και ότι έχει κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες δείχνουν στο δρόμο της άλλης πλευράς. Ο ίδιος ξεκαθάρισε, τέλος πάντων δεν ακούστηκε στο βίντεο, ότι εγώ αυτό που είπα είναι ότι είναι φυσικά υπέρ της μετεγκατάστασης. Απλώς θα πρέπει να βρούμε και κάποιον να την κάνει. Ναι, μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω ότι διαφωνώ εγώ με την δήλωση Μαλούτα. Λέω ότι αυτοί που είναι υπέρμαχοι της μετεγκατάστασης διαφωνούν με τα όσα έχει πει και έχει πράξει κατά τη γνώμη τους ο κ. Μαλούτας το τελευταίο διάστημα σχετικά με το ζήτημα της Ακρινής. Τώρα, για τα νομικά, δεν ξέρω εγώ
άλλα ζητήματα ενδεχομένως και εκεί μπορεί να δέχεται μορφές ο κ. Μαλούτος ότι δεν στήριξε τις νομικές ενέργειες που έκανε ο Συλλόγος Περιβάλλοντος, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, με την προσφυγή στο Σύμβουλο της Επικρατείας και ζητούσε μέχρι τελευταία στιγμή να μάθει πώς ακριβώς ήταν η προσφυγή, η φιλοσοφία της προσφυγής. Εντάξει, ο κ. Μαλούτος με τη δήλωσή του το ναι, σεβόμαστε την άποψη των ακροαιωνών κλπ. Και που τη συνέχισε μετά και προκάλεσε ουσιαστικά ότι το θέμα είναι να βρεθεί η κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να κάνει την κατάσταση. Δεν λέει κάτι το οποίο. Και τα χρήματα. Προφανώς. Δεν λέει κάτι το οποίο δεν έχει βάση. Ουσιαστικά περιγράφει το τι έχει γίνει από το 2011 όπου ψηφίστηκε ένας νόμος και μετά για το θέμα της μετακατάστασης. Επειδή τον βλέπω ότι κατηγορείται και από πρώην συντρόφους, τώρα να το πω. Τέλος πάντων, στελέχη του ίδιου κόμματος, το οποίο ανήκει. Άρα γιατί πρώην σύντροφοι. Ναι, τέλος πάντων, ξέρω πόσο νιώθει ο ένας τον άλλο σύντροφο. Αυτό θέλω να πω. Ναι, για τις τελευταίες του δηλώσεις, τον κατηγορούν ότι βάζει το ίδιο τσουβάλι και το Πασόκ. Μισό λεπτό, παιδιά. Έχουμε πει, ειδικά σε αυτό το δελτίο, ότι το Πασόκ, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ήταν αυτή που έκανε νόμο τη μετεκατάσταση Ακρινής. Κάτι το οποίο δεν το είχε κάνει κανένα άλλο. Όχι, δεν είχε, μην το βάζουμε και στην κολυμπήθρα του Σιλό. Άλλο λέω. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Μισό λεπτό, ναι, γιατί με διακόπτει, δεν είπα. Απλώς έχουμε πει πολλές φορές ότι το Πασόκ μέχρι το 2015 ήταν σε μια κυβέρνηση. Είτε μόνο του, είτε σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν όταν η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι καινούριο ή κάτι για τη μετεκατάσταση Ακρινής πλην του νόμου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε κάνει ούτε το 2012, ούτε τώρα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια, ας ρωτήσετε τους ακρινιώτες που ήταν με την μετακατάσταση τι ακριβώς δεν έκανε. Γιατί το μόνο που έκανε ήταν να μην κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχετικά με την μετακατάσταση. Έτσι, νομίζω. Δεν τα άγγιξε το θέμα. Ουδέποτε ασχολήθηκε. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι άνθρωποι που πάλεψαν για την μετακατάσταση. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, η σημερινή, για τη μετακατάσταση δεν έκανε τίποτα. Αποφάσισε να φέρει ένα άλλο σχέδιο. Καλός ή κακός, αυτό κρίνεται. Αλλά αυτή είναι η απόφασή της. Το να κοιτάει από μακριά το ζήτημα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι. Ναι, κάτω από το χαλί θα μπορούσε, ναι. Το αν είναι σωστό δεν θα το κρίνω. Εγώ έχω ξαναπεί, ούτε έχω περιουσιακά στοιχεία στην Ακρινή, ούτε εγώ θα υποδείξω και θα αποφασίσω το μέλλον ενός χωριού με το οποίο δεν έχω σχέση, εννοώ. Καταλαβαίνεις εννοώ. Προφανώς κανένας δεν έχει, αλλά ακούστηκε η άποψη των ακρινιωτών. Αυτό κρατώ. Σε όλα τα επίπεδα αυτό κρατώ. Η άποψη των ακρινιωτών ακούστηκε σε μια διαδικασία που έγινε. Εγώ δεν βλέπω όμως. Το από εδώ και πέρα. Όχι, δεν βλέπω. Δεν υπάρχει πρόθεση. Υπάρχει κατάργηση του νόμου της μετακατάστασης. Εάν οι ακρινιώτες πιστεύουν ότι αύριο θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα ξανακάνει νόμο τη μετεγκατάσταση ή τέλος πάντων θα προχωρήσει τη μετεγκατάσταση ή θα τους δώσει, θα βρει τα χρήματα και θα δώσει για να γίνει η μετεγκατάσταση του χωριού, πολύ καλώς να την στηρίξουν. Και προφανώς έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν και τις νομικές ενέργειες, αν χωράνε τέλος πάντων από εδώ και στο εξής. Είναι προφανές ότι είναι δικαίωμά τους. Ο Δήμος Κοζάνης προτίθεται να αγοράσει μια σειρά κινήτων που εξακολουθούν να έχουν, είναι ελάχιστα αυτά, την παραδοσιακή κοζανίτικη αρχιτεκτονική. Mm-hmm. Έχει βγει και μία ανακοίνωση στο site, νομίζω, του Δήμου Κοζάνης, για όποιον θεωρεί πως διαθέτει ένα τέτοιο κινητό. Να δούμε λίγο τι δήλωσε ο κ. Μαλούτας. Είναι γνωστό το ότι η Κοζάνη έχει χάσει το μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής της κληρονομιάς. Η πρώιμη ζήτηση για κατοικία από δεκαετία του 60 είχε σαν συνέπεια να γκρεμιστούν μια σειρά από αξιόλογα κτίρια, πάρα πολλά αξιόλογα κτίρια για την ακρίβεια, τα οποία έδιναν τον τόνο της κοζανίτικης, της μακεδονικής γενικότερα αρχιτεκτονικής. Σήμερα έχουν μείνει ελάχιστα και από την πρωτοβουλία αυτή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να περισσώσουμε ό,τι μπορεί να περισσωθεί, γιατί κάποια από αυτά δεν είναι χαρακτηρισμένα σαν διατηρητέ, άρα δεν προστατεύονται και μοναδική διέξοδος είναι να μπει ο Δήμος να τα αγοράσει και να προσπαθήσει να τα αξιοποιήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άρα ποιο είναι στο προσκήνιο?
Το προσκήνιο είναι να, μέσα από τέτοιου είδους κτίρια να φιλοξενηθούν μικρές συλλογές ή μεγαλύτερες συλλογές ανάλογα με το είδος του κτιρίου κάθε φορά, τα οποία θα αναδεικνύουν την κοζανίτικη παράδοση, την κοζανίτικη αρχιτεκτονική, την ιστορία του τόπου γενικότερα. Υπάρχει κάποιο λοιπόν ακίνητο που κρατεί? Φαίνεται ότι υπάρχουν τέτοιου είδους ακίνητα, οπότε ξεκινάμε από μια τέτοια πρωτοβουλία. Νομίζω πως έχουν εξευρεθεί, ναι, τουλάχιστον για ένα συγκεκριμένο, οπότε να έχει στρέψει το ενδιαφέρον της ιδιωτικής. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, είναι προφανές ότι έχει βρεθεί συγκεκριμένο, τουλάχιστον ένα, τέτοιο... Πιο κοντά είμαστε στο ένα, ναι. Ναι ρε παιδί, τουλάχιστον ένα είπα. Ναι, δύο πες εσύ, okay. Με τα οποία γίνονται κάποιες συζητήσεις με τους ιδιοκτήτες. Λέγαμε και πριν εμείς ότι η δυσκολία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι σε τέτοια παλιά κτίρια, τα οποία έχουν φυσικά μια ιστορία και αναδεικνύουν και την αρχιτεκτονική κλπ. Τα προβλήματα στο να βγάλεις άκρη είναι με το πόσους κληρονόμους ενδεχομένως οι ιδιοκτήτες πέσουν στο ποστέ. Δεν νομίζω πως για το συγκεκριμένο υπάρχει τέτοιο. Ναι, λέω, μακάρι να μην υπάρχει για το συγκεκριμένο το πρώτο που έχει κοιτάξει ο Δήμος Κοζάνης, αλλά υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις. Ελπίζω να βρεθεί, αλλά εγώ έχω έναν προβληματισμό. Τι ακριβώς το κάνουμε? Είπε ο κ. Μαλίδας ότι θα προσπαθήσουμε μέσω αυτού να αναδείξουμε την αρχιτεκτονική. Εντάξει, okay, ναι. Τέλος πάντων. Υπάρχει αρμόδιος αντιδήμαρχος για τη διαχείριση των ακινήτων. Θα μπορούσε να σε φωτίσει. Αν τον ρωτούσες, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Τώρα είναι ο κ. Μυροφορίδης, εντάξει. Συγγνώμη. Ο κ. Μυροφορίδης είναι. Να δείξουμε και φωτογραφίες. Πάλι γερμανική βοήθεια θα έχει για τη διαχείριση των αδεσπότων. Δεν με πειράζει καθόλου από που έρχεται αυτή η βοήθεια, αλλά θα προχωρήσουμε σε 34 νέες στηρώσεις. Όχι, τις κάναμε αυτές στο διήμερο. Θα πάμε σε αυτό. Και για τις επόμενες μέρες, τις ερχόμενες εβδομάδες, θα εξακολουθήσουν. Είχαμε κάνει και πριν τις αποκριές, αν θυμάμαι καλά, άλλες τόσες ζήσει. Πάλι με γερμανική βοήθεια, δεν είναι έτσι? Τώρα τα γερμανικά μου είναι πολύ καλά. Είναι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση. Τιεράστε πουλ, αν τη λέω καλά, τέλος πάντων, η οποία φαίνεται ότι έχει ανοίξει καλούς διάβλους επικοινωνίας και συνεργασίας με τον Δήμο Κοζάνης και την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Κτηνιατρίο, το οποίο από όταν ήρθε στα χέρια του Δήμου Κοζάνης δουλεύει στο φουλ, να το πω. Με αυτή την εθελοντική ομάδα κτηνιάτρων και φιλόζων που έρχεται για δεύτερη φορά ουσιαστικά εδώ, την προηγούμενη φορά είχε κάτσει μία ημέρα, τώρα έκανε ένα διήμερο με 4 στηρώσεις και στις 16 Μαρτίου θα εγκατασταθεί εδώ για 5 συνεχόμενες ημέρες ώστε να κάνει όσες περισσότερες στηρώσεις γίνεται και όπως προβλέπεται πάντα από τα πρωτόκολλα κλπ. Αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία λοιπόν, όπως μας είχε πει και την προηγούμενη φορά ο εκπρόσωπός της εταιρεία, την εταιρεία, οργάνωση τέλος πάντων, ναι, έχει μείνει εντυπωσιασμένη από τον τρόπο λειτουργίας, από τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κτηνιατρίου κλπ. Ο Δήμος Κοζάνης έχει ποντάρει πολλά στο πρόγραμμα διαχείρισης των αδεσπότων και στις στηρώσεις, δεν υπάρχει άλλη λύση. Προφανώς, εμείς δείξαμε και χτες το πρόβλημα δεν έχει κλείσει, αλλά κάτι γίνεται. Έτσι. Χτες δείξαμε. Για να κλείσει, θα πάρει καιρό. Ναι, δείξαμε μια επίθεση σε μια γυναίκα η οποία πήγαινε στη δουλειά της μέσα στην πόλη. Υπάρχει αυτό το ζήτημα, αλλά δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν γίνονται πράγματα. Γίνονται. Και μέχρι το τέλος λοιπόν του 2023 ο στόχος είναι να γίνουν 1000 στηρώσεις και με αυτήν τη ΜΚΟ που θα ξαναέρθει και θα ξαναέρθει, αλλά και με άλλες και ελληνικές και την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, νομίζω κάπως έτσι, και από άλλες χώρες οι οποίες θα έρθουν εδώ, υπάρχει επικοινωνία ώστε να ενταθεί αυτό το πρόγραμμα. Εξαιρετικά, οι στηρώσεις είναι το ένα κομμάτι που οφείλει να γίνεται. Να βάλουμε κι εμείς λίγο πλάτη, να μην παρατάμε τα. Δεν φταίμε όλοι. Είπαμε χτες. Για όλα. Αλλά θα πρέπει να κοιτάμε και γύρω μας τι γίνεται. Είπαμε χτες ότι η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και ο Δήμος Κοζάνης έχει κάνει επίσημη καταγγελία πλέον τις προηγούμενες μέρες στην Ελληνική Αστυνομία για αδέσποτους σκύλους που κάποιοι άφησαν στην πόλη και πέριξ, τέλος πάντων. Προφανώς δεν είναι στο κενό η καταγγελία, υπάρχουν στοιχεία, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα καθημερινότητας και διαχείρισης, δεδαλώδες, με έναν νόμο ο οποίος είναι συγκεκριμένος, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί κάποιοι να φαντάζονται. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. 1, 2, 3. Τελεία. Έτσι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάτι στο σκάνι, κάποιοι κινδυνεύουν καθημερινώς να καθίσουν από το παραμικρό. Έτσι. Okay. Όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη. Προφανώς
οι Δήμοι έχουν το θέμα της διαχείρισης και είναι αρμόδιοι για να το λύσουν, αλλά και οι πολίτες πρέπει να είναι απόλυτα υπεύθυνοι όταν αποφασίζουν να έχουν στην κατοχή τους ένα ζώο συντροφιάς, ένα σκύλι στην προηγουμένη περίπτωση. Και όχι το παίρνουμε. Δεν μας άρεσε, μας δυσκόλεψε. Ναι, θα το πω λίγο βαριά. Παίζουμε λίγο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι κάνουμε. Νομίζουμε ότι μπορούμε να το έχουμε και να το παρατάμε. Αυτό δεν είναι έτσι. Ζήστε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Γεια χαρά. Εμείς θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Έθριο καιρό προβλέπει για αύριο 5η 9 Μαρτίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στον όμο Καστοριάς από 1 έως 17, στον όμο Γρεβενών από 2 έως 18 και στον όμο Φλόρινας από 2 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.